το Ιατρικός Σύλλογος της Κέρκυρας συμμετέχει αύριο στην Πανελλήνια Πανιατρική Απεργία που έχει προκηρύξει από το 2012, από τον Νοέμβριο μήνα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Είναι μια απεργία που, παρόλο που μας βρίσκει αντίθετος όσο αφορά το χρόνο, δηλαδή για 24 ώρες, διότι περισσότεροι είχαμε ζητήσει από τον Πανελλήνιο να είναι μια απεργία διαρκές. Εν πάση περιπτώσει, ας τη θεωρήσουμε ότι είναι μια απεργία που πρέπει να στείλουμε ορισμένα μηνύματα προς την πολιτεία και μια ενημέρωση προς τον κερκυραϊκό λαό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πάνω απ' όλα είναι να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος. Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας για την μισθολογική εξόντωση των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου πλέον το έχουν ονομάσει ΕΟΠΗ, και καθώς επίσης για την εξόντωση των ειδικευμένων γιατρών και όσο αφορά το χρόνο που δουλεύουν και το ωράριο που δουλεύουν, όσο κυρίως για τις χαμηλότατες αμοιβές όπου παίρνουν, αλλά και για τον τρόπο που εκπαιδεύονται αυτοί οι γιατροί στα γενικά νοσοκομεία. Η εκπαίδευσή τους είναι ανεπαρκής έως καθόλου. Επίσης, να διαμαρτυρηθούμε ακόμα και για την περιθωριοποίηση του ελεύθερου ιατρικού επαγγέλματος, όπου μας έχει καταντήσει να εξαρτώμαστε με αποφάσεις της Παρασκευής, όπου αλλάζουν τη Δευτέρα. Και αυτό είναι γεγονός, διότι πράγματι για ψήλου πίδημα αλλάζουν οποιασδήποτε αποφάσεις την Παρασκευή, για να μην έχουμε το χρονικό διάστημα σαν συνδικαλιστή, αν θέλετε, του Σαββατοκύριακο να αντιδράσουμε. Και αυτό έρχομαι να πούμε, την τελευταία απόφαση που πήρανε, να δημιουργήσουν ένα καινούριο τύπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπεμπτικογράφησης, ένα ενιαίο, που παράλληλο το ότι μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι ένα απλό σύστημα, πολύ πιο απλό, θα μπαίνουμε εύκολα κτλ., σας πληροφορούμε ότι μέχρι και σήμερα, εχθές ήταν αδύνατο, τελείως αδύνατο να μπούμε στο σύστημα, σήμερα το σύστημα δουλεύει με μια ικανοποίηση της τάξης του 15-20%. Πάρα πολλοί γιατροί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, μπλοκάρουν το σύστημα, και εδώ, αν θέλετε, να καταγγείλουμε κιόλας, μας έχουν στείλει στο διαδίκτυο ένα δείγμα το πώς θα γράφουμε τις συνταγές, και έχουν βάλει στο διαδίκτυο, και σε αυτό μας στείλανε στα γιατρία μας, εκεί που είναι το όνομα του γιατρού, τη λέξη Φούφουτος. Αυτό είναι, και να το πάρετε, σας παρακαλώ πολύ, ο χρήστης λέγεται Φούφουτος πλέον. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει η πολιτεία σαν Φούφουτη. Εμείς το καταγγείλαμε αυτό, και μάλιστα δρυμύτατα το κατήγγειλε και πήγε στον εισαγγελέα, πήγε στον εισαγγελέα στην Αθήνα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Από τη στιγμή που μας εμπιστεύονται την υγεία του λαού, εμπιστεύονται στους Φούφουτους, όταν αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να λογοδοτήσουν για την κατάσταση που έχει έρθει η υγεία σήμερα στον κόσμο, εμείς απαξιούμε όχι μόνο να τους απαντήσουμε, αλλά θα δούμε και πόσο περαιτέρω θα είναι η στάση μας απέναντί τους. Αυτά όσα αφορά τις κινητοποιήσεις του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Σας είπα και πάλι ότι είναι Πανελλήνια Πανιατρική. Θα θέλαμε απεργία διαρκείας, η οποία βέβαια είναι λίγο ακατόρθωτη και αδιανόητη να το ισχυριζόμαστε, με πιο σκεπτικό, όταν υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στα γιατρία μας σήμερα, να καθόμαστε να βιονίζουμε εμείς τον κόνοπα, όταν οι ίδιοι έχουν αποφασίσει, πρώτα να διάλλαχτη και με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, αλλά και με όλους τους υγειονομικούς φορείς. Δεν συζητάνε, παίχουν το μπαϊράκι τους εκεί που τους συμφέρει, και θα αγωνιστούμε όμως εμείς για οτιδήποτε καλύτερο για το ιατρικό σώμα. Εδώ ήθελα να σας δράτω με τις ευκαιρίες αυτής της συνέντευξης να σας πω και μια πολύ μεγάλη απόφαση που πήρε ο Ιατρικός Σύλλογος της Κέρκυρας. Πιστεύω ότι θα την ακολουθήσουν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της Ελλάδας, και αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών. Και στο διατάφτα θα έρθω, ο κάθε υποψήφιος οδηγός
ο οποίος καταθέτει τα χαρτιά του για να πάρει δίπλωμα, καταβάλει, και έχω εδώ την απόδειξη καταβολής, καταβάλει με νομοθετικό διάταγμα 90 ευρώ στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, από τα οποία 90 ευρώ έχει υποχρέωση να εξεταστεί, για τα οποία έχει υποχρέωση να εξεταστεί από έναν παθολόγο και έναν οφθαλμίατρο. Η αντιστοιχεία αμοιβής του κάθε γιατρού είναι 45 ευρώ. Αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα να γίνεται, αλλά έχουμε μία καινούρια διάταξη του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπου αναφέρει το εξής, ότι από εδώ και πέρα η αμοιβή του γιατρού θα είναι 10 ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι, από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος, οποιοδήποτε ασφαλισμένος, καταβάλει στην τράπεζα την αμοιβή για το γιατρό τα 90 ευρώ, 120 είναι τα 30 ευρώ, τα θεωρούν για έξοδα του Υπουργείου Μεταφορών, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτά. Πού πάνε τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν καταβληθεί για τους ιατρούς, οφθαλμίατρο και παθολόγο, και γιατί ο οφθαλμίατρος και ο παθολόγος να παίρνουν 10 ευρώ. Και να συμπληρώσω και το εξής, τα χρήματα αυτά τα παίρνουν μετά από 1-2 χρόνια. Άρα κάποιος διαχειρίζεται τον κωδικό των χρημάτων της τράπεζας που είναι για τους γιατρούς, κατά το δοκούν, και γιατί να υποαμείβεται ο γιατρός στην προκειμένη περίπτωση με την αμοιβή των 10 ευρώ. Αυτό που επίσης εμείς κάναμε το θεωρώ τιμή τους και μπράβο τους, έκανα μια έκτακτη γενική συνέλευση προχθές και αποφάσισαν όλοι οι γιατροί, μα όλοι οι γιατροί, τόσο οι οφθαλμίατροι της Κέρκυρας, όσο και οι παθολόγοι της Κέρκυρας, είναι εδώ τα ονόματά τους, ακολουθούν και οι υπογραφές, όλοι μα κανείς μηδενός εξαιρουμένου, να καταθέσουν, δηλαδή έχουν κάνει ήδη αναστολή, εδώ είναι οι υπογραφές τους, όλοι οι παθολόγοι, όλοι οι οφθαλμίατροι, και δεν συμμετέχουν πλέον και με καμία συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Εδώ θέλω να καταγγείλω και κάτι άλλο το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή μας. Ότι, γιατί μας το είχαν κάνει αυτό κυρίως τα γραφεία που δίνουν διπλώματα. Εστέμνανε πακέτα ιατρικών πιστοποιητικών και υπογραφόνταν από ιατρούς της Ιγουμενίτσας και των Ιωαννίνων. Έχει τρόπο ο Ιατρικός Σύλλογος να επέμβει απάνω σε όλα αυτά, διότι μαζί με όλα έχουμε υποχρεώσει. Χωρίς να εξεταστεί ο άρρωστος. Και αυτό το λέω γιατί με κάθε υπευθυνότητα, για να σπάσουν την απεργία που είχαμε κάνει ένα χρονικό διάστημα, βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Οι άρρωστοι αυτοί, οι υποψήφοι, δεν έχουν εξεταστεί και θα παρακαλούσα. Υπάρχει και ο τρόπος να δει, διότι στο φάκελο του κάθε γιατρού, του κάθε υποψήφιου, υπάρχει το ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από άλλο νομό εκτός Κέρκυρας. Επειδή θα το ξανακάνουν αυτό, εμείς έχουμε ενημερώσει και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους ιατρικούς συλλόγους, γειτονικούς συλλόγους Ιωαννίνων, Ιγουμενίτσης, καθώς επίσης έχουμε πάει και στον Εισαγγελέα και το έχουμε καταθέσει. Είναι ήδη στη φάση προανάκρισης από την Εισαγγελική Αρχή της Κέρκυρας. Αυτό είναι το ένα, το βασικό που θέλω να σας ανακοινώσω. Και δεύτερον, έχει μπει στο διαδίκτυο και πιθανόν το έχετε διαβάσει, ότι ορισμένα φαρμακεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και της Κέρκυρας, αλλά καθώς λέει και οι γιατροί, είναι στο στόχαστρο της ΔΟΕ, διότι συνταγογραφούσαν συνταγές αξίας 1.000.000 ευρώ και σε συνεργασία με κάποια εταιρεία φαρμακευτική της Γερμανίας, δίνανε τα φάρμακα στη Γερμανία. Αυτό που θέλω να σας ενημερώσω όσο αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο, διότι αναφέρει ότι είναι και γιατροί της Κέρκυρας, εμείς έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, έχουμε ζητήσει από το ΣΔΟΕ, μια και το ΣΔΟΕ ασχολείται με αυτά, εάν υπάρχουν γιατροί της Κέρκυρας να μας δώσει τα ονόματά τους, δεν θέλουμε να ακούγεται το ιατρικό σώμα ότι αυθαιρετεί, και εμείς, επειδή έχουμε τα πειθαρχικά μας και μπορούμε άρεστα να κάνουμε τον έλεγχό μας, θα σας δώσουμε στη δημοσιότητα τον οποιοδήποτε γιατρό.